καλησπέρα σας. Μετά από έτσι διάφορα τεχνικά προβλήματα που είχαμε, συνδεθήκαμε στο πρώτο μας παιχνίδι στο γήπεδο Ανδρέας Παπανδρέου. Οι ομάδες είναι Brooklyn Nets, αντιμετωπίζουν τους σε μπάσκετ Κέις για το πρωτάθλημα. Development 2. Δεν έχει πάρα πολλά καλάθια για την ώρα. Μπαλά αυτή τη στιγμή έχουν οι μπάσκετ και κάνουν ένα τρίποντο, ας το πούμε. 1-2 είναι το παιχνίδι μας. Είναι το παιχνίδι μπάλα ο Αρμακόλας για τους Brooklyn Nets. Δίνει στον Ζαμπούρα. Και κάνει ωραία πάσα στον Αρμακόλα, αυτός κερδίζει το καλάθι και φάουλ. Στόχος ο Αρμακόλας στην πρώτη βολή. Δεύτερη 3-2 και τώρα για τους Brooklyn Nets η μπάλα για τους Bucket Case, με συγχωρείτε, οι οποίοι εδώ θα κάνουν λάθος. Θα κλέψει την μπάλα ο Σαμπούρας, ο οποίος θα δώσει τον Αρμακόλα, όμως θα γίνει το λάθος. Το σύστημα εδώ Σαρακινός, ο οποίος κρατάει την μπάλα για τον Κοϊάκο τον Κωνσταντίνο. Θα τελειώσει τη φάση, όμως το καλάθι 3-4. Ζαμπούρας, ο Κοντορουχάς, Ζαμπούρας ξανά, αστοχή. Δεν ήταν κακή η κίνησή του, πήρε το rebound ο Καλοκαιρινός. Καλοκαιρινός κλείστηκε, κέρδισε το φάουλ όμως. Σουτ, εύστοχος, ο Μπογιατζής, όμορφη ενέργεια και ωραίο καλάθι. Ωραία φάση και ωραίο καλάθι για τους Brooklyn Nets. Τέλειωσε τη φάση ο Κοντογιάννης, ο Γιώργος, 5-6. Καλοκαιρινός πήρε την προσπάθεια και τελείωσε τη φάση. Και εδώ θα κερδίσει το φάουλ. Ο Ζαμπούρας και θα έχει το δικαίωμα για δύο βολές. Yeah.
εύστοχο στην πρώτη βολή. Ο Ζαμπούρας, ο Ζαμπούρας, ο Ζαμπούρας, ο Φαρμακούλας πήρε το επιθετικό rebound. Το σκορ για τους Basket Case. Στεφανίδη το καλάθι. Η τυπικά φιλοξενούμενη Αρμακόλας, ωραία πάσα. Θα κοπεί όμως ο Γιακόπουλος και στη συνέχεια θα κερδίσουμε φάουλ. Η Basket Case για δύο βολές. Ο Σαρακινός είναι διαφυλτικό φάουλ, το θυμίζω, 6-10 οι Basket Case, παίρνουν ένα έτσι μικρό προβάδισμα. Αυτό το μας γίνεται για την Development 2, για την 10η αγωνιστική. Ωραίο το give and go με τον Φαρμακόλα και Ζαμπούρα. Οι Brooklyn Nets έχουν ρεκόρ 2-8, ενώ οι Basket Case 5-5, για να δούμε ποιος θα επικρατήσει στο σημερινό παιχνίδι. Τζάμπολ. Διαβούλευση είχαμε την κατοχή για τους Brooklyn Nets. Ο Γιάννης εδώ αστόχησε στο τρίποντο. Και η Basket Case με τον Μαλάκη είναι στην επίθεση. Για τρεις από την Ελλάδα, τον Κοριάκο τον Γιώργο θα ευκολύσει. Σε 13 πρώτο τρίποντο στο παιχνίδι μας. Για τον Κοντογιάννη και πρώτο time out για τις δύο ομάδες, σκορ 6-12. Επιστρέψαμε στο παιχνίδι μας για να δούμε τι άλλαξε ειδικότερα στο τοπέδο των Brooklyn Nets, καθώς αυτή είναι πίσω με 6-12. Ακόμη μια φορά οι Basket Case και μεγάλωσαν το προβάδισμα τους 6-14. Σουτιάτες από τον Ιατόπουλο, airball. Σαρακινός κλασικά κατέβασε την μπάλα. Μαλάκης τώρα, σουτιάτρης. Αστοχό, το σούτ νομίζω ήταν από τον Μαλάκη, αν ήταν καλά. Brooklyn Nets τώρα με τον Αρμακόλα. Έξω. Και τον Γιαννουλάκη, ο οποίος κάνει βήματα. Αλλαγή για τους Basket Case. Θα βγει ο Μπογιατζής και θα μπει εκ νέου ο Καλοκαιρινός.
γυρίζουν την μπάλα οι Basket Case. Σουτ τώρα από τη γωνία, από τον Γιώργο Κολιάκο θα είναι άστοχος, Αρμακόλας, φεύγει στον εμπειριασμό. Ωραία που τον έκανε, ωραία το λέει αυτό, όμως δεν είχε κατάληξη. Για να μιλάξει εδώ όμως θα κάνει το λάθος, θα είναι κακή παθαρά. Τον Χωριανόπουλο, το 6-14 παραμένει. Ωραία ατομική ενέργεια. 2, 3, χαμηλά. Τον Χέλμη, ποιος και είχε το φάουλ. Ωραία προσπάθεια πάντως. Ρίση, Αρμακόλας, Σουτιατρής, από τον Χωριανόπουλο δεν έχει στόχο. Ολοκλήρωσε την καλή του αμυντική ενέργεια. 32 δευτερόλεπτα για τη λήξη της πρώτης περίοδου. Τελειώνει ο χρόνος. Η μπάλα δεν έκανε το χατήρι πολύ στον Σάτο παρά την καλή του προσπάθεια στο επιθετικό rebound. Λάθος το λάθος. Λάβουνε οι κουρτινέτες να σκοράρουνε. Η μπάλα μπαίνει και βγαίνει, όμως θα τελειώσει τη φάση ο Φορτσάτος και το 8-14 είναι το σκορ της πρώτης περίοδου με τους μπασκετικές να είναι μπροστά στο σκορ. Ανυπομονούμε για τη συνέχεια. Συνεχίζουμε στο παιχνίδι μας. Λάθος εδώ από τους Brooklyn Nets, θα έρθει ακόμα μία επίθεση. Για τρεις από τον... όχι δεν έγινε με τη γραφή από τον Μαλάκη. Κυκλοφορούν την μπάλα οι Basket Case. Και εδώ πέτυχαν άλλο ένα καλάθι, 8-19. Πολλά λάθη από τις Μπιντινέτς, το 19 παραμένει, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να αντέξουν. Στους γιατρείς, το στόχο από τον Κωνσταντίνο Κολιάκο. Ο Χωριανόπουλος έκανε ένα σουτ εκτός του γύρω των μάλλων. Basket Case δεν έπαιγαν τελικά το λάθος. Ο Χωριανόπουλος έκλεψε. Ωραίο στυλ, πάρα πολύ ωραίο καλάθι εδώ. Από τον Κορτσάτο. 10-19 το σκορ. Για τρεις εδώ μέσα, εύστοχος ο Μπογιατζής, 10-22. Να που ανάβει σιγά σιγά το παιχνίδι. Ο Τσάτος, άλλο ένα καλάθι, γρήγορη εκτέλεση με ταμπλό. 12-22 και αλλαγή. Θα μπει ο Μανσούρ για πρώτη φορά και θα βγει ο Χέλμης. Hey,
λίγο έλειψη να έχουμε τραυματισμό όμως πως γλιτώσαμε τα χειρότερα. Ο Χωριανόπουλος ανεβάζει την μπάλα για την ομάδα του. Θα γυρίσει την μπάλα για την ΜΕΤ καθόλου. Τώρα δεν κατάλαβα τι γίνεται. Το Μανσούρ βλέπω ότι ήθελε να βρει. Ήταν καλό άσκηση. Η εκτέλεσή του είναι μπράβο ότι ήταν λαθασμένη η σκέψη του. Ζαμάνι. Γιαννόπουλος. Κακή επέτεια. Πασά. Θα πάρει το δουλειά, 12-24 διπλό σκορ. Είδαμε ένα άστοχο σούτ από τον Παμπί. Και μετά ο Μανσούρ δεν άφησε τον Χωριανόπουλο να εκτελέσει. Τον φιλοδόρησε μάλιστα και με μια μεγαλοπρεπές τάπα. Ωραία, αυτή είναι η επίλεση των Μπαρτουκέις, όμως δεν καταφέρει να την κεφαλαιοποιήσουν. Το ιδανική, 14-24. Ωραία συνεργασία. Και με 5 λεπτά για τη λήξη του χρόνου. Καλό παλό νομίζω εδώ από τον Ιατζή, τον Χωριανόπουλο, να σταματήσει ακόμα και την υποψία του συνδυασμού. Δεν καταλάβω τι θέλει να κάνει εδώ ο Γιαννουλάκης, κακή ενέργεια, κακή προσπάθεια. Χωριανόπουλος. Μόνος εναντίον πολλών. Δεν εστόχισε. Παραμένει το συν 10 για τους Basket Case. Χωρίς να κάνουμε κάτι το φοβερό, συνεχίζουν να μεγαλώνουν την υπέρτιστη διαφορά, 14-26. Έστοχος εδώ ο Γιαννουλάκης, ανάσα για την ομάδα του, 17-26.
Φορτζάτος. Εντυπωσιακό καλάθι από τον Φορτζάτο. 19-26 παρά την καλή άμυνα από τον Μανσούρ. Αυτός βρήκε τρόπο να ευστοχίσει. Ωραίο εδώ κλέψιμο πάρα πολύ από τον Μεφανδί. Πολύ ωραίο κλέψιμο. Τελικά που να είναι θα έχουμε time out για τον Μεφανδί. Πάλι εδώ πάλι στον Τριανόπουλο. Και time out για τον Μεφανδί. Εδώ όπως σας το είπαμε καθώς έχουν δεχτεί ένα 5-0. Επιστρέψαμε ξανά στο παιχνίδι μας. 3 λεπτά για την έλλειψη του πρώτου ημιχρόνου. Η Νέρυψη είναι σε διαδικασία να γυρίσει το παιχνίδι. Κοντογιάννη, περνάει, πατσάλο το τελείωμά του. Και λογικά την λειτουργία του Σάντζη για να πάρει και αυτές τις μερικές ελάχες. Ο Γιατζής. Άσκοπος του ο Γιώργος Κοκολιάκος. Ο Γιαννουλάκης. Κάνει το 21-26. Μεγαλώνει το σερί των Brooklyn στο 7-0. Εύστοχος όμως εδώ, σταματάει το σερί των αντιπάλων του ο Κολιάκος. 21-29, ανάσα. Βόμβα ήταν αυτή των κοντών και μικρό βόμβα ψυχολογική προς τους Nets. Ζαμάνι για 3. Μέσα! Αρχίζει από την σειρά του. 24-29. Ανάβει λίγο το παιχνίδι, γίνεται πιο ανταγωνιστικό, πιο παραγωγικό και πιο ελκυστικό. Να πλησιάσουν ακόμα περισσότερο είτε στους 3 πόντους είτε στους 2 με τρίποντο. Κατάει την μπάλα, δίνει στον Παντή, ξανά Κοντογιάννη, σας πάρει για 3, ναι, θα φτάρει, εύστοχο! 27-31, βομβαρδισμός για τους Brooklyn στα τελευταία 2 λεπτά από την γραμμή των 6-75. Λάθος από τον Βάντερ Κέι και αυτό το φαουλ από τον Μανσούρ. Λάθος. Όλο το χρόνο πλέον έχουν οι Nets είτε για να πάνε στο ημίχρονο με μείον 4 είτε να μειώσουν διαφορά. Λάθος από τον Φοριανόπουλο, δεν κατάλαβα εκεί τι ήθελε να κάνει και ο Μαντσούς θα χάσει το lay-up, όμως θα διορθώσει το λάθος του παίκτη. 7-33, πολύ ανταγωνιστικό παιχνίδι και πολύ όμορφο παιχνίδι στην δεύτερη περίοδο, αν υπομονούμε για το δεύτερο ημίχρονο. Και ξεκινάει ξανά το παιχνίδι μας. Οι μπασκετικές παίζουν ζώνη, μια έτσι έκπληξη για τους Brooklyn Nets.
και δεν ξέρουμε αν θα έχουν έξω κάποιο σύστημα. Αλλά και εμείς θα πρέπει να δούμε το καλάθι. Το ποσό και το φάουλ. Λάθος του Brooklyn Nets. Κοντορούχας νομίζω έπεσε και ο Αρμακόλας το έκανε. Νομίζω ο Αρμακόλας θα ήταν, όπως τώρα έχει την μπάλα. Ο Κουράς για τρεις, αστόχος. Ο Ζαμπούρας μάλλον ήταν, συγχωρείτε. Έτω αστόχος σουτ. Υπάρχει ο Κέις. Θα κάνει βήματα και θα στηριχθούν κατευθείαν από τους διαιτητές. Όλα θα περάσει. Και έτσι θα αυτοκίσει εκεί ο Κοντοχάς. Όμως η κατοχή θα παραμείνει για τους Nerds. Για του Ζαμπούρα και η κατοχή άλλαξε χέρια. Τον Ρουχάς θα κατεβάζει την μπάλα για τους Φενέρ. Το Γιάννη περνάει, θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές.
time out. Τώρα που ζήτησαν νομίζω οι basket case, με το σκορ να είναι στο 30-36. Παρακόλας ευστοχή στην προσβολή. Στη δεύτερη όμως ο Φορτάτος πήρε το επιθετικό rebound. Άκουσε εδώ ο Φορτάτος, δεν κατάφερε να τελειώσει τη φάση. Το 31-36 παραμένει. Εδώ αστόχησε ο Ζαμπούρας, δεν καταφέρει να τελειώσει την φάση. Γιάκο, αστοχό, παραμένει το 31-36. Τσάτος, το ωραίο χουκ, 33-36, πλησιάζουμε σε μεγάλο βαθμό η Brooklyn Nerds. Το μείον 3 είναι αυτή τη στιγμή. Ανατροπή για τους Nerds, 39-38 και 40-38 τώρα. Οι Basket Case έχουν τρέχουν το momentum αναμέτρηση.
Για τους Brooklyn Nets, ναι, όπως δείχνει. Πέμπτο ομαδικό είναι, πρέπει να είναι βολές. Πέμπτο ομαδικό είναι, ναι. Έτσι ο Ζαμπούρας θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει, να μεγαλώσει το προβάδισμα της ομάδας του. Πήρε το rebound και λάθος εδώ Ζαμπούρα. Θα κάνουμε basket case. Καλοκαιρινός, παίζουμε πλάτη. Βλέπει το ταμπλό, αστοχή, αρμακόλα. Βάζει το τούρμπο, Ζαμπούρας, Λεϊά, Καλάθι, 42-38. Η Νέρτς είναι καταπληκτική σε αυτό το διάστημα του παιχνιδιού, κάνουν φοβερή περίοδο. Ήδη το επιμέρους σκορ είναι 15-5. Για τους φυσικά ρούχους, αμαχόλας, καλοκλέψιμο. Γιατί σαν το πλεολίγμα, δεν είναι αυτό το φάουλ. Κακή, κακή, πολύ κακή ενέργεια εδώ από τον Ζαμπούρα. Για να δούμε αν οι μπασκετιές το εκμεταλλευτούν. Μαλάκης, καλοκαιρινός. Ο κύριος τώρα για τον Παρακινός. Τρία δευτερόλεπτα βήματα. Νιώθουμε περδεμένοι στις δύο ομάδες. Μπάσκετ και συνεχίζουν τη ζωή του, αν και δεν ξέρω αν το άναψη τους έχει βγει. Εδώ ο Αρμακόλας κάνει μια κακή κακό σουτ. Από την άλλη όμως θα κάνω και Έλληνες με τη σειρά του το λάθος. Μάλλον δεν θα είναι καλή πάσα από τον Κογιάκο, δεν ήτανε. Αφέστηκαν τα βήματα οι Brooklyn Nets. Και εδώ ο Χέλμις θα τελειώσει τη φάση. 42-40, σταματάνε την εξαιρετική αιμορραγία η Basket Cake. Ζαμπούρας θα κερδίσει εδώ το φάουλ και το δικαίωμα για δύο βολές. Καλοκαιρινός, εύστοχος!
για 3, 42-43. Έμα κι άμμο. 45-43, ξεκίνησε και η τελευταία περίοδος σε αυτό το ντέρμπι για την κατηγορία Development 2. Εδώ τώρα έγινε ένας κακός χαμός. Το σημαντικό είναι ότι η Brooklyn Nets έκλεισαν την μπάλα με τον Γιαννουλάκη και Ιατόπουλο. Καλοκαιρινός, ευτυχώς και τις δύο βολές, 46-45. Και το ντέρμπι καλά κρατεί, εδώ στο Ανδρέας Παπανδρέου. Στοχος εδώ, ο Γιαννουλάκης έκανε ωραία διείσδυση. Rebound από τον Νεοκολιάκο. Κλέψιμο από τους Nets. Goal foul! Πολύ σημαντικό καλάθι από τον Ιατόπουλο. Και φαίνει και το σχέδιο από τους συμπαίκτες του. Γιατόπουλος, άστοχος με συμπληρωματική μάλλον βολή.
από τον Κολιάκο. Κάνει το 48-48 και το ντέρμι καλά κρατεί. Μπούρα, δεν θα καταφέρει να τελειώσει την φάση, αλλά και ενώ πήρε το rebound. Time-out που νομίζω ότι είναι λογικά οι Brooklyn Nets, για να τα συζητήσουν λίγο. Κάθε εμάς είναι στην πρόκληση του Σεραφιού. Ξεκινάει πάλι το παιχνίδι μας, 48-48 το σκορ. Ο Γιατζής τώρα είναι στη φάση. Θα δώσει για τον καλοκαιρινό, ο οποίος φαντάζομαι θα θέλει να παίξει. Ο Γιατζής. Κέλμης, καλοκαιρινός. Ο Γιατζής, ωραία πάση για τον Μαρσού. Καλοκαιρινό, ωραία κίνηση, ο Μουσάφερος καλοκαιρινός. Γιάννης, ο Γιώργος, ο Λαμπούρας, το τρίποντο είναι εκεί δύο παίχτες. Ο Γιάννης για τρί. Ο Κι, ο Γιάννης στο rebound. Ο Γιάννης θα κλέψει την μπάλα. Μυρίζει και τη φάση. Είναι το κορτά, το οποίο συνεχίζει σε δύο δράσεις του. Για τρί, μπαίνει και βγαίνει η μπάλα από το σουτ του Γιαννουλάκη και εδώ το πήξε άσχημο παιχνίδι. Μόνος του για 3, εύστοχος! 48-51, μεγάλο σούτ από τον Μπογιατζή. Thank you.
52 έστω πόδι. Θα μάλλει και τις δύο πολλές. Παραμένει να γίνει πολλά τέτοια, όμως η κατοχή παραμένει για τους ίδιους. Φάουλ ξανά για τους Brooklyn Nets, ξανά βολές. Τώρα τις βολές θα είναι ο Γιαννουλάκης. Εύστοχος καλοκαιρινός, 51-53. Αυτός με σειρά του και στην δεύτερη. Ο Γιάκος, Σάρι, Αστοχή, τα κεφάλαια όμως δεν νομίζω να είπε κάτι μεντό. Γιαννουλάκης, Κοντογιάννης για τρεις. Κλείνω τους Φορτσάτος. Κύριε το rebound, ξανά βολές. Όμως εδώ θα εκμεταλλευτεί την αστοχία των Nets από τη βολή και θα γράψει το 51-55 για το σημείο που είμαστε στην αναμέτρηση, είναι ένα ισχυρό προβάδισμα. Νομίζω αυτό το καλά στο αποτελέσμα θα το είχε βάλει χωρίς να σκεφτεί ιδιαίτερα. Χέλμις τώρα την κορυφή, τον αφήνουμε. Σουτάρι για τρεις. Αστοχός. Ζαμάνι στο rebound. Τον Γιάννη τώρα. Σουτ για τρεις από τον Κοντορουχά. Άστοχο. Κοντογιάννη. Πήρε το επιθετικό. Εύκολα σε τα καλάθια.
time out για τους Brooklyn Nets με τον Αρμακόλα να χτυπτσένει. Είναι μεγάλη απώλεια για τους Brooklyn Nets, όπως και να το κάνουμε. Time out με 3-23 για το τέλος του παιχνιδιού. 51-55 με 3 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού. Basket Case έχουν ένα μικρό προβάδισμα, όμως πολλά αλλάζουν. Τέσσερις πόντες δεν είναι τίποτα στο μπάσκετ. Άστος Κοντογιάννης για 3. Εύστοχο, σας το είπαμε, 54-51. Και έχουμε άλλο μάτς ξαφνικά. Οι Brooklyn Nets δεν τα παρατάνε και καλά κάνουν. Δεν είναι χειρότερα από τους αντιπάλους. Στην θέση αυτού λεπτομέρειες θα κερδίσει ο νικητής, Κοντογιάννης. Κακή πάσα για τον Γιαννουλάκη, πολύ κακή. Μανσούρ τώρα. Γρήγορα στη απόφαση από τους διαιτητές. Ο Μανσούρ πήγε να κερδίσει το φάουλ. Ο Σελεκέ έκανε κακό στην ομάδα του. Ο Γιάννης ξανά για 3, ξανά εστοχός. Εντυπωσιακός ο Κοντογιάννης με 2 συνεχόμενα τρίποντα. Κάνει το 48-50. Κάνει το 51-55. 57-55. Κερδίζει το φαλό Μανσούρ αυτή τη φορά, έχει δικαίωμα για 2 βολές. Μπαίνει και βγαίνει η πρώτη βολή, παραμένει το σκορ. Αναλύω το. Έχει το Μανσούρ στη δεύτερη βολή. 57-56. Κι άλλο τρίποντο, Κοντορουσάς, κι άλλο τρίποντο. 3 συνεχόμενα τρίποντα από τους Brooklyn Nets, 60-56. Εντυπωσιακό παιχνίδι. Εύτοχος εδώ ο Μανσούρ, 60-58. Ψάχνουν τώρα να κάνουν οι Brooklyn Nets. Βήματα νομίζω, ναι. Κάνε βήματα. Ήταν καθαρά βήματα από τον Επανδύ. 91 δευτερόλεπτα, 60-58. Ο Γιάκος έχει την μπάλα, Μανσούρ, Μπογιατζής. Γιάννης τώρα την μπάλα. Ο Γιάννης ψάχνει το τρίποντο, κρατάει την μπάλα, δεν έχει δώσει πιθανά. Γιαννουλάκης. Άξαλο σουτ. Μεγάλο λάθος εδώ από τους Basket Case, ούτε και ήδη καταλάβαμε πως έκαναν αυτό το λάθος. Και τώρα έχουμε μία επίθεση για την κάθε ομάδα. Ας σκοράζουμε εδώ το πιλές, θα γίνουν το αδιαφυνονή νίκη του Παναγωρή για την νίκη. Αν δεν σκοράζουμε, θα κρατήσουμε μετά μία καθαρή έμεινα και αντίστοιχα οι Basket Case, ένα καλάθι για την παράσταση και ένα τίποτο για την νίκη. Ο Γιάννης, ο Τσάτος εδώ στο screen. Το Γιάννης, θα κερδίσει το φάουλ. Δύο βολές. Πολύ έμπειρος εδώ ο Γιώργος ο Κοντογιάννης.
αναθρογής και στη δεύτερη, η Νέρτς πολύ δύσκολα μετά θα χάσουμε τη νίκη όμως. Αστοχή, 61-58. Ο Μανσούρ πήγε για τον goal foul εκεί, όμως δεν θα καταφέρει να το πετύχει. Δύο βολές έχει αυτός με τη σειρά του. Πολλά θα κάνουν τώρα από τις βολές, για να δούμε τι θα κάνει ο Μανσούρ. Στοχή στην πρώτη, 61-59. Για να δουν οι δύο ομάδες πως θα προχωρήσουν σε αυτό το φινάλε, το οποίο όλα τα σενάρια είναι πιθανά. Στο 1.60-18 θέλουμε για τη λήξη. Φάουλ πάνω στον Παντρή. Κάνουμε τώρα πάνω έχει να κάνει με τις βολές. Έχουν την πολυτέλεια του φάουλ. Έστωχο! Έστωχο το Παντή, time out, 63-60. Πολύ σημαντικές βολές και για να δούμε τώρα τι θα κάνουν οι basket case. Ο κάτω είναι η επαναφορά για τους basket case με τον Μασούρ. Φαντάζομαι τον Κογιάκο θα βγάλουν ή τον Μπογιατζή για σουτ. Δεν θέλουν με τίποτα. Πάλι να έχουν τρίποντο οι Brooklyn Nerds. Ο Γιατζής θα πάρει το screen. Ο Γιάκος, Γιατρής, άστοχος. Φωνάζουμε για foul basket case, όμως δύσκολα θα χάσουν τα κολλές. Οι Brooklyn Nerds πάλι γυρίζουν, 63-60. Είναι δικό τους το παιχνίδι. Πολύ, πολύ όμορφο παιχνίδι σε εξέλιξη. Το τρίτο και το τέταρτο να κάνουμε σχόλια ήταν καταπληκτικά. Οι Brooklyn Nets πήραν την τρίτη τους νίκη σε 11 παιχνίδια. Πολύ σπουδαίο παιχνίδι. Αυτά από εμάς για την ώρα. Να είστε καλά, να παρακολουθείτε μπάσκετ.